Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με ένα σύντομο εισαγωγικό σχόλιο από τον πρόεδρο της Λαϊκής Ενότητας, τον Παναγιώτη Λαφαζάνη. Να σας καλημερίσω όλους και όλες σας. Να ευχαριστήσω θερμά τους εκπροσώπους του τύπου, δημοσιογράφους, γνωστά πρόσωπα, γνώριμα από παλιά, από κοινές προσπάθειες που έχουμε κάνει για την ενημέρωση του ελληνικού λαού. Να σας ευχαριστήσω λοιπόν θερμά που είστε μαζί μας σήμερα για να μας βοηθήσετε σε αυτή την προσπάθεια να ενημερώσουμε για τις θέσεις της Λαϊκής Ενότητας στον ελληνικό λαό. Η παρουσία σας για μας είναι τιμητική, δεν είναι συμβολική. Καταλαβαίνουμε ότι ο ρόλος των μέσων μαζικής ενημέρωσης είναι πάρα πολύ κρίσιμος, ειδικά των δημοσιογράφων, και ξεχωρίζω πάντοτε τους δημοσιογράφους από την ιδιοκτησία των μέσων μαζικής ενημέρωσης και ιδιαίτερα των διαπλεκόμενων καναλιών. Οι δημοσιογράφοι είναι εργαζόμενοι πρώτα απ' όλα, κάνουν τη δουλειά τους, κάνουν σκληρή προσπάθεια να ανταποκριθούν στο έργο τους για το καλό του ελληνικού λαού και το καλό της δημοκρατίας. Από αυτή τη σκοπιά χαιρετίζουμε την παρουσία όλων σας και τη θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική. Είμαι χαρούμενος που είμαι στη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη είναι εργατομάνα. Η Θεσσαλονίκη είναι η καρδιά της Ελλάδας. Δεν είναι η συμπρωτεύουσα, είναι η καρδιά της Ελλάδας. Είμαι ιδιαίτερα λοιπόν χαρούμενος που και εγώ, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, όλη η αντιπροσωπεία μας είναι σήμερα εδώ στην Θεσσαλονίκη και μπορούμε να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας. Ήμουνα και προχθές στη Θεσσαλονίκη, την Κυριακή. Τότε ήταν μια διαδήλωση, μεγάλη διαδήλωση, με ένα θαυμάσιο μπλοκ, νεανικό μπλοκ της Λαϊκής Ενότητας, το οποίο βροντοφώναξε ενάντια στα μνημόνια, ενάντια στην εθνική υποτέλεια, ενάντια στη λιτότητα, ενάντια στη φορολογιασία αυτής της χώρας. Ήταν ένα νεανικό μπλοκ που είχε στην προμετωπίδα του ένα μεγάλο όχι. Είναι το όχι που είπαμε πρωτοπόρα στο δημοψήφισμα, είναι το όχι που είπαμε στα μνημόνια στη Βουλή, είναι το όχι που θέλει να συνεχίσει η Λαϊκή Ενότητα μέχρι το τέλος, μέχρι τη νίκη. Μέχρι τη νίκη της δημοκρατίας, της εθνικής ανεξαρτησίας, της δικαιοσύνης σε αυτή τη χώρα. Είμαστε μαζί σας, όχι από υποχρέωση, αλλά από ένα μεγάλο καθήκον, τιμητικό καθήκον για μας, να πούμε τις θέσεις της Λαϊκής Ενότητας σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία. Πιστεύουμε ότι η Λαϊκή Ενότητα μπορεί να αναδειχθεί σε μια μεγάλη δύναμη από τις εκλογές και να παίξει καθοριστικό ρόλο στις μετεκλογικές εξελίξεις για να αλλάξουμε την Ελλάδα. Να φύγουμε από τη μνημονιακή υποδούλωση. Και επιτρέψτε μου να πω, πριν κλείσω, ορισμένα πράγματα που συμβαίνουν και είναι εντελώς απαράδεκτα. Εδώ γίνεται μια προσπάθεια από την κατά τα άλλα υπηρεσιακή κυβέρνηση να αποκλείσει τη Λαϊκή Ενότητα από βασικά θεμελιώδη ζητήματα τα οποία σχετίζονται με την ενημέρωση του ελληνικού λαού. Θεωρούμε αδιανόητο κάποιοι να αποφασίζουν ότι η Λαϊκή Ενότητα ως προς τον τηλεοπτικό χρόνο των κομμάτων θα είναι η τελευταία από τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Αυτό από πού βγαίνει? Από τις αυθαιρεσίες μιας υπηρεσιακής κυβέρνησης που φαίνεται ότι είναι εντολοδόχος της Νέας Δημοκρατίας και του εναπομείναντος ΣΥΡΙΖΑ ή του εναπομείναντος ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας? Από εκεί παίρνει εντολές η υπηρεσιακή κυβέρνηση και λέει το λιγότερο τηλεοπτικό χρόνο από όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα στην Λαϊκή Ενότητα. Παρόλο ότι είμαστε η τρίτη σε κοινοβουλευτική δύναμη. Είμαστε το τρίτο κόμμα σε κοινοβουλευτικό αριθμό βουλευτών. Με ποιο δικαίωμα λοιπόν το κάνει αυτό? Όταν παίρνουμε την τρίτη εντολή
διερευνητική εντολή από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ως τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη, πώς είναι δυνατόν η υπηρεσιακή κυβέρνηση να μας βγάζει τελευταίους και με μηδενικό σχεδόν τηλεοπτικό χρόνο. Αλλά συμβαίνει και μια άλλη αυθαιρεσία. Αποκλείστηκε η Λαϊκή Ενότητα πλήρως από κάθε προεκλογική κρατική χρηματοδότηση. Γιατί την αποκλείσαν την Λαϊκή Ενότητα? Τι σχέση έχουν όλα αυτά με δημοκρατία? Και δίνουν όμως προεκλογική χρηματοδότηση σε κόμματα τα οποία χρωστάνε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ φέση στον ελληνικό λαό και δεν τα πληρώνουν κιόλας. Και δανειστήκανε, πήρανε δάνεια χαριστικά με απαράδεκτους όρους και κάτω από απαράδεκτες συνθήκες και πλαίσια. Η διαπλοκή θριαμβεύει εδώ, βεβαίως. Αλλά ένα κόμμα που δεν έχει οικονομικά μέσα, ένα μέτωπο που μόλις εμφανίστηκε στην πολιτική ζωή και δίνει μάχη σε αντιμνημονιακή κατεύθυνση, αυτό πρέπει να αποκλειστεί. Ίσως γιατί είναι το μόνο που διαθέτει ρεαλιστική, εναλλακτική αντιμνημονιακή πρόταση. Τα καταγγέλουμε αυτά. Καταγγέλουμε μια υπηρεσιακή κυβέρνηση που δεν είναι υπηρεσιακή κυβέρνηση, αυθαιρετή και παίρνει αποφάσεις μονόπλευρες και δείχνει το μετεκλογικό σχέδιο το οποίο έχουν σήμερα οι μνημονιακές δυνάμεις. Η τετρακομματική του μνημονίου με τους δύο πρωταγωνιστές της, τη Νέα Δημοκρατία και τον αναπομείναντα ΣΥΡΙΖΑ. Τα καταγγέλουμε, δεν τα αποδεχόμαστε, θα κάνουμε αγώνα. Θα ενημερώσουμε τον ελληνικό λαό φυσικά. Δεν μπορούν να μας φημώσουν, κανένας δεν μπορεί να μας φημώσει. Και θα δώσουμε τη μάχη μέχρι το τέλος και θα νικήσουμε. Σας ευχαριστώ.